Καλοκαίρι ή Αύγουστος στο Λουτράκι Βρισκόταν στην ακμή του Αύγουστος. Μουρμούριζε αραβικά η ζέστη, κυνηγημένη από τα κλιματιστικά και τις βεντάλιες. Σε αυτό το θέρετρο, λοιπόν, τότε που η αστή με την οσφιαλγία αποχωρίζονταν αλλήλους με ένα κομψό ρεβουά, η θεία μου είχε μεγαλουργήσει κατά το πνεύμα που ο θείο Ζαν, εκείνος του μεγάλου Μπλε Σαντράρ, έχει καταγραφεί στο ποίημα Παναμάς. Έτσι συνέβη πράγματι, αν κρίνω από τις φωτογραφίες, μα και από τις κάρτες που θυμάμαι, γραμμένες στην παραλία με τις γιγάντιες πικροδάφνες ή στη βεράντα του σπουδαίου Μον Ρεπό. Αναδρομή. Έργο ψυχοφελές, για όσους έχουν μάτια στον αφιένα και βλέπουν πάλι το εθέριο σώμα του χαμένου. Έτσι συμβαίνει με αυτούς που αναπολούν, με όσους ανατρέχουν στα εκπεσόντα και ακόμη έτσι έγινε με το μεσημβρινό απρόοπτο, όταν ο άγνωστος μου τηλεφώνησε, με σήκωσε από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, είχε διαβάσει αυτά που έγραψα για τον τορπιλισμό της Έλλης όχι, μου λέει, δεν βρισκόταν, όπως ισχυρίζεστε το Φρίξος 15 Αύγουστο στην Τίνο, στο λιμάνι ήταν το Φρίντα, πλειοκτησίας αδελφών Ιγκλέση, σαμίων την καταγωγή, μου έδωσε τον αριθμό σας ο ΟΤΕ. Το 40 ήμουν 16 διευκρινίζει. Εκείνη την ημέρα με ισχυρό βόρειο άνεμο ταξίδευα στη Σύρο γνώριζε τον πατέρα μου και αρχίζει να φυγείται για κάποιον στρατιώτη μια ιστορία που αγνοούσα Ιταλός που τον κυνήγησε μέσα στις τάξεις του σχολείου ρίχνοντας θρανία και πετώντας του αντικείμενα διέσπηρε οι τοπαθείς ειδήσει για τη Βόρειο Αφρική άρα για να ήταν ο Πιερίνο αναρωτιέται 65 χρόνια αργότερα δεν είμαι βέβαιος, μου λέει, με σοβαρότητα ιστορικού και μπαίνει σε άλλα οικογενειακά. Του άρεσε η μητέρα μου μαθήτρια, ο θείος Γιάννης, τι γόη σχολιάζει, ε, το, ο μόνος επιζών του απαντώ. Είχα διακόψει, όπως είπα, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, άκουγα αυτό το προσκλητήριο νεκρών, έναν αλόκοτο χρονικό γράφο, ένα παρελθόν με τηλέφωνο, θέλω να πω, τι κονιορτοποίηση του χρόνου, ο άγνωστος να με λιθοβολεί με γεγονότα, Χαιρέκακα να μου πετάει απουσίες, να λέει στην ουσία εξήντα τόσα χρόνια, να η επιτομή τους, ενώ, ξέρω, θα ήθελες έναν τραυλό αιώνα, να μην μπορεί να βγάλει λέξη η κάθε φράση του να διαρκεί επάπειρον, να μην χρειάζεσαι να στερεώνεις με στίχους και οραϊσμούς τα γεγονότα. Αυτό, αυτό που ξέρουμε από τον οράτιο, εξέγγι μονουμέντουμ, έως τον ψυχρό σε να κρατηθούμε μέσα στη φυγή που έγραφε. Βράδυ λοιπόν στο λουτράκι για να επιστρέψω στο θέμα κινούνταν όπως είπα οι βεντάλιες μύρεζαν άνθη στο παραθαλάσσιο σινεμά κι εκείνη με κάρτες από το Ευγιάν, τη Ρώμη και από αυτό το θέρετρο με έναν υπερήλικα εραστή τραβάσαν το παιχνίδι της Διελκυστίνδας η εποχή της απ' τη μια, άπλιστος για παρόν εγώ, τραβώντας απ' την άλλη, έμεινε μόνη, προσκολλημένη όπως συχνά συμβαίνει σε ανήψια, πέθανε ήσυχα, μου είπαν, στο κρεβάτι, Αύγουστος 2003, όλοι εκεί νωρί το απόγευμα, πρόσεξα στο αγγελτήριο το όνομα τεπώνυμο χωρίς την ηλικία. Πλησίαζε τα 90 ο παλιός μου μύθος, ήταν βεβαίως κάτι εκτός προθέσεων. Κανείς δεν θα σκεφτόταν να τιμήσει με τέτοιον εμπνευσμένο τρόπο μια πρώην καλονή, μια ανακτιβίστρια του τώρα. Και πάνω από τον τάφο είδα, για να τελειώσω εδώ με όσα αφορούν τη Θεία Βιβή, την τυποποιημένη πλέον φροντίδα των γραφείων κηδιών σε όλους τους νεκρούς, άνδρες γυναίκες, για τα μαλλιά τους που χτενίζουν προς τα πίσω, μια ευκολία ως φαίνεται τον Μακιέρ, στυλ που θυμίζει Μεσοπόλεμο, τον Κόμιτσιάνο για παράδειγμα, αν θυμάστε, το Αμφάς του Άτυχου Ντίνου Λιπάτη ή τον Γκαρθία Λόρκα στο πορτρέτο του Τριάντα, όπου σαν την κατάνοιξη λάμπει μοναχική η Μπριγιαντίνη μέχρι σήμερα.